δώσουμε τώρα το λόγο στον Δημήτρη Σπαρτινό, πανεπιστημιακό, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Πάτρας και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Πάτρας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση στην εκδήλωση για την παρουσίαση των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές από τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Η φετινή χρονιά είναι πολύ σημαντική γιατί μπορούν να αναπτυχθούν μεγάλοι λαϊκοί αγώνες και ταυτόχρονα θα διεξαχθούν 4 αποφασιστικές εκλογικές αναμετρήσεις. Δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές. Σε αυτή τη σημαντική για μένα μέρα, πολλοί καταλαβαίνουν γιατί το λέω, θέλω να επισημάνω πως όταν το 1991 αποχώρησα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, διαφωνούσα σε θέματα τακτικής και στην τότε τοποθέτησή του για την αντεπαναστατική ανατροπή στις σοσιαλιστικές χώρες. Είχα όμως διατυπώσει τη συμφωνία μου με την κομμουνιστική ιδεολογία, τη διδασκαλία των Μάρξ, Έγκελς, Λένιν, τον προλεταριακό διεθνισμό και το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, απαλλαγμένο όμως από λαθεμένες ερμηνείες που οδηγούν σε στρεβλώσεις. Θα σας φανεί παράξενο, και αυτό είναι μια αυτοκριτική όπως θα καταλάβετε, ότι σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Λαϊκή Ενότητα, επέμενα και υποστήριζα τις παραπάνω αρχές, είναι γνωστό στα μέλη αυτών των κομμάτων. Καταλαβαίνετε ότι η αυτοκριτική μου είναι ότι αυτό σημαίνει ότι είχα μεγάλες αυταπάτες εφόσον συνέχιζα να είμαι μέλος τους. Στο διάστημα των 27 χρόνων που πέρασαν από την αποχωρησή μου από το ΚΚΕ, το λέω αυτό, μελετούσα τις θέσεις του και συζητούσα με δεκάδες συντρόφους στην Πάτρα. Ταυτόχρονα είχα την τύχη να ανταλλάσσω τις σκέψεις μου με αγαπητούς συντρόφους, στελέχη του ΚΚΕ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των απόψεών μου και στη σημερινή μου στάση. Εκτός γραπτού κειμένου, θέλω να αναφέρω τον Τάκη τον Τζίγκα, που δυστυχώς μας άφησε νωρίς. Τον Δημήτρη τον Αρβανιτάκη και μετά την αποχώρησή μου από τη Λαϊκή Ενότητα της 30 Μάη του 18, το γραμματέα περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, τον Δημήτρη τον Ζαβάρα. Έχω καταλήξει λοιπόν ότι είναι η ώρα που όλοι οι έντιμοι αριστεροί άνθρωποι οφείλουμε να δούμε κατάματα πως η επιμονή σε αδιέξοδες επιλογές οδηγεί στη συνέχεια του λάθους και να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα. Η εκλογική στήριξη του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες είναι το πιο εύστοχο βόλι για να αρχίσει να ανατρέπεται ο αρνητικός ταξικός συσχετισμός. Για τους παραπάνω λόγους, παρά κάποιες διαφωνίες μου σε φέης του ΚΚΕ για θέματα τακτικής και ορισμένα θεωρητικά ζητήματα, συμφωνώντας όμως με την ιδεολογία του και τη στρατηγική του, θεωρώ ότι αυτό το κόμμα είναι η πιο συνεπής, καλά οργανωμένη και ελπιδοφόρα δύναμη της ελληνικής κοινωνίας και γι' αυτό στηρίζω τις επιλογές του σε όλες τις εκλογές. Εννοείται βέβαια ότι στηρίζω τη Λαϊκή Συσπήρωση και τον Κώστα Πελετίδη στο Δήμο της Πάτρας και τον Νίκο Καραφανασόπουλο στην Περιφέρεια Αυτικής Ελλάδας. Ευχαριστώ.